Στο Δημοτικό Στάδιο Ζιρίνιο της Κηφισιάς, ο Ζαών υποδέχεται τον Πανιόνιο σε παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Pre-League, στοχεύοντας στην τρίτη του νίκη σε εισάριθμα παιχνίδια. Το πρώτο σετ. Αγγελική Οικονομάκη, αρχηγός του Πανιονίου, στο σερβίς. Έξυπνο σερβίς από την Οικονομάκη, βγήκε όμως η υποδοχή, το πέρασμα της Σωτηρίου Φλιάκου, η πάσα για την Μικρουδάκη. Τρυπάει το διπλό μπλοκ με αναγνώστου και Μελετιάδη που έβαλε εκεί ο Ζαών. Παίρνει τον πόντο η Αναστασία Μικρουδάκη. Έχω δίπλα μου την αρχηγό του Ζαών, την Ειρήνη Αναγνώστου. Ειρήνη, κάνατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα κόντρα στον Πανιόνιο. Παρά το γεγονός ότι προηγηθήκατε με 1-0 στο παιχνίδι, στη συνέχεια είδαμε τον Πανιόνιο να βελτιώνει την απόδοσή του, να παίρνει τα τρία επόμενα σετ. Ήρθε η πρώτη ήττα για σας φέτος στο πρωτάθλημα. Πώς είδες την αναμέτρηση? Εμείς ξέραμε ότι ο Πανιόνιος θα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς και στην επιθετική τακτική μας και στην αμυντική. Σε κάποια σημεία δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε, κυρίως στη σχέση μπλοκ και άμυνα. Αλλά θεωρώ ότι προσπαθήσαμε πολύ. Τέτοια παιχνίδια και τέτοια αποτελέσματα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είχατε και μια πολύ σημαντική απουσία σήμερα, την απουσία της Κατερίνας Ποδαρά, η οποία πέρυσι ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας και νομίζω ότι έπαιξε και αυτή η απουσία το ρόλο της σημερινό παιχνίδι, έτσι. Σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο. Στηριζόμαστε στην Κατερίνα και τη θέλουμε στην ομάδα μας. Αλλά έχει σημασία, επειδή είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα, να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις σε τέτοιες καταστάσεις που σίγουρα θα έρθουμε αντιμέτωποι στο πρωτάθλημα, γιατί οι τραυματισμοί είναι και αυτοί μέσα στο πρόγραμμα. Είστε μια ομάδα η οποία έχει μείνει ουσιαστικά ίδια από την περσινή σεζόν, ίσως με μοναδική μεγάλη απουσία της Νάσιας Φακοπουλίδου. Οι περισσότερες παίχτριες ήσασταν και πέρσι στην ομάδα. Έχετε τις βάσεις δηλαδή, έχετε ήδη ένα δέσιμο και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό υλικό, μια καλή βάση για να τα πάτε ακόμη καλύτερα από την περσινή σεζόν φέτος, γιατί είστε μια ομάδα με φιλοδοξίες. Πώς πιστεύεις ότι θα κυλήσει η χρονιά για το Ζαόν? Εμείς θέλαμε να κρατηθεί ο κορμός της ομάδας, ώστε να χτίζουμε σε κάποια θεμέλια που είχαμε βάλει από πέρσι, να μην ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Εμάς ο στόχος είναι υψηλός. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το επιτεύξουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ξαναλέμε ότι έχει την πολύ μεγάλη απουσία της Ποδαρά ο Ζαόν. Θα είχε δώσει πολύ περισσότερες λύσεις επιθετικά η Κατερίνα Ποδαρά, η πρώτη σκόρερ της ομάδας πέρσι. Εάν ήταν σε θέση να αγωνιστεί, ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση, έχει μείνει εκτός από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ζαόν. Ξανά η Γεωργιλά, στη σταμάτησε τον μπλοκ Πανιωνίου, αλλά έσωσε συνέχεια η Αργυροπούλου. Και στην νέα προσπάθεια που παίρνει η Γεωργιλά δεν θα μπορέσει να περάσει την μπάλα. Εξορκισμένος ο Κωνσταντιός από την προηγούμενη φάση και δικαίως, γιατί εδώ που έχει φτάσει πλέον το παιχνίδι στο δεύτερο σετ, ο Ζαόν δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει πια λάθη. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ζαόν, τον κύριο Κώστα Λιώση. Coach, ήρθε σήμερα η πρώτη ήττα για την ομάδα σας στο φετινό πρωτάθλημα. Ξεκινήσατε καλά, πήρατε το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια είδατε τον Πανιόνιο να βελτιώνει την απόδοσή του, να παίρνει τα τρία επόμενα. Τι έφταιξε και ήρθε η πρώτη ήττα σήμερα? Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανιονίου. ΕΠΑ ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού στο έπακρο. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε εμείς. Η κατηγορία το ξέρουμε, το ξέραμε και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής, ότι κάποιος ο οποίος είναι μέτριος μέσα στο γήπεδο θα χάσει. Δεν έχουν περιθώρια οι ομάδες να εμφανίζονται ούτε μέτριες ούτε χαλαρές. Και δυστυχώς σήμερα, στο επίπεδο τουλάχιστον της συγκέντρωσης και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, φανήκαμε ανεπαρκής στην καλύτερη. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Πανιόνιος και αυτό οφείλει να κάνει κάθε ομάδα και γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχετε μια ομάδα η οποία έχει κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του περσινού κορμού, έχει δηλαδή τις βάσεις για μια επίσης καλή πορεία όπως και πέρσι στο πρωτάθλημα. Είναι ο στόχος σας φέτος να τα πάτε ακόμη καλύτερα από πέρσι, να τερματίσετε ακόμη ψηλότερα? Πάντα ο στόχος είναι αυτός, να είμαστε ψηλότερα. Το θέμα είναι να μπορούμε να τον υποστηρίζουμε αυτό το στόχο και μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς, και χωρίς να θέλουμε να δώσουμε δικαιολογίες, φέτος το γήπεδο του Ζιρινίου δεν μας έχει σεβαστεί σαν ομάδα. Και αυτό το πληρώνουμε. Βέβαια, απ' την άλλη, για να τα λέμε όλα, ούτε ο Πανιόνιος έχει δει γήπεδο και αυτό δεν το χρησιμοποιεί κανένας σαν δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία το γεγονός ότι δυστυχώς μπορεί κάποια μέρα να μην έχουμε ώρα προπόνησης, αλλά απ' την άλλη πρέπει να ανταποκριθούμε.
Πώς έχει συνέχεια από εδώ και πέρα για την ομάδα? Κάθε Σάββατο είναι δύσκολο. Την επόμενη αγωνιστική πάμε εκτός έδρας στους Μακεδόνες. Μια ομάδα που έπεσε από την Α1 και από ό,τι δείχνει θα είναι από τις πρωταγωνίστριες και αυτή της κατηγορίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκάθαρα εμφανίζεται κάποιος ο οποίος να ξεχωρίζει όπως ήταν στο προηγούμενο, στο περσινό πρωτάθλημα. Φέτος όλες οι ομάδες κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αν δεν κάνουν τη δουλειά τους θα τιμωρηθούν. Είναι, θεωρώ, και το πιο δίκαιο στο άθλημα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Υποδοχή της Ευδοξίας Αργυροπούλου στο σερβίς της Καρέλια. Πρόλαβε η αναγνώστου του, αλλά δεν τα κατάφερε ο Ζάον. Τώρα η Φλιάκου για το προβάδισμα του Πανιωνίου με Οικονομάκη. Είναι εκεί όμως η Μαρίνα Αργυροπούλου. Μελετιάδη, μονό μπλοκ από την Τζαλαλή. Επάνω στην προσπάθεια της Μελετιάδη. Την Εύη Φλιάκου. Εύη, συγχαρητήρια για μια πολύ μεγάλη νίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Βρεθήκατε πίσω στο σκορ χάνοντας το πρώτο σετ. Βελτιώσατε την απόδοσή σας. Έπαιξε κομβικό ρόλο και η δική σου απόδοση στα επόμενα σετ για να αλλάξει εικόνα η ομάδα προς το καλύτερο. Δείξατε χαρακτήρα και πήρατε μια πολύ σημαντική νίκη τη δεύτερη συνεχόμενη σας στο πρωτάθλημα. Τι πιστεύεις ήταν αυτό που. Τι ήταν το κλειδί για να πάρετε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα? Η αλήθεια είναι πως ξέραμε από την αρχή ότι ο Ζάον είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπήκαμε καλά στην αρχή, αλήθεια είναι. Κάναμε αρκετά λάθη και γι' αυτό χάσαμε και το σετ. Αλλά μετά από το δεύτερο σετ και μετά και στο τρίτο και στο τέταρτο, μειώσαμε τα λάθη μας και ήμασταν αρκετά καλές επιθετικά. Πιέσαμε και στο σερβίς και πιστεύω ότι αυτό έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Δείξατε και στο σημερινό παιχνίδι ότι έχετε ένα πολύ καλό υλικό φέτος. Έχετε τις βάσεις για να κάνετε σίγουρα μια πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή. Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, πολύ ανταγωνιστικό. Είδαμε ότι έχουμε δει ότι κάθε ομάδα μπορεί να νικήσει την οποιαδήποτε. Πώς πιστεύεις ότι θα πάει η χρονιά για τον Πανιόνιο? Η αλήθεια είναι πως φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά και θα είναι σίγουρα περίεργη γιατί όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στο ίδιο δυναμικό και σίγουρα κάθε αγώνας είναι μια πρόκληση. Πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ομάδα και η αλήθεια είναι πως χρειαζόμαστε ακόμα αρκετή προπόνηση και έχουμε δέσει σαν ομάδα, θεωρώ. Μπορούμε ακόμα πολύ καλύτερα να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Συνεχίζουμε και πιστεύω να φτάσουμε κάπου αρκετά ψηλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Έχει βρει νέο προβάδισμα ο Πανιώνιος. Έχει matchball. Αναγνώστου. Την πέρασε την μπάλα. Βγήκε υποδοχή. Το πέρασμα στην άλλη πλευρά. Η ευκαιρία τώρα για τον Πανιώνιο με την Φλιάκου. Οικονομάκη για να τελειώσει το παιχνίδι. Θα πάρει το block out και εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Παρακολουθήσαμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ζαόν και τον Πανιώνιο με την ομάδα της Κηφισιάς να παίρνει το πρώτο σετ. Όμως στη συνέχεια την φιλοξενούμενη ομάδα, την ομάδα της Νέας Μύρνης να βελτιώνει την απόδοσή της, να παίρνει τα τρία επόμενα και να φεύγει με την νίκη με το τρίποντο εδώ από την Κηφισιά, σημειώνοντας την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και παράλληλα υποχρεώνοντας τον Ζαόν στην πρώτη του φετινή ήττα στο πρωτάθλημα της Pre-League. Από το Δημοτικό Στάδιο της Κηφισιάς για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης.